Άλλη μια χρονιά έχει έρθει η στιγμή που κόβουμε την πίτα. Πώς λοιπόν κοιτάει το 19 η Τζινεράλη? Είναι μια χρονιά που κόβουμε άλλη μια φορά την πίτα με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Είναι μια χρονιά που πιστεύουμε θα είναι αρκετά δημιουργική, με πολλές θετικές εκπλήξεις από την Τζινεράλη για τους διαμεσολαβητές και μόνο. Λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις εκπλήξεις μπορούμε να πούμε σήμερα ή είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία της χρονιάς? Λεπτομέρειες δεν λέμε, αλλά νομίζω αναταχτά χρονικά διαστήματα θα κάνουμε ανακοινώσεις. Μέσα σε, σε όλο αυτό το περιβάλλον που έχουμε με την IDD σε λειτουργία, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο διαμεσολαβητής για να προχωρήσει και να μεγαλώσει την πίτα της αγοράς μας? Περισσότερο τεχνολογία. Τίποτε παραπάνω, περισσότερο τεχνολογία, τόλμη. Και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τα έχει όλα. Τόλμη, τεχνολογία και συμπαράσταση από εταιρείες που είναι μαζί του. Παραδόξως, η μόνη σταθερά στην καθημερινότητά μας είναι πλέον η αλλαγή. Και ως εκ τούτου, όλοι μας χρειαζόμαστε δύναμη για να αγωνιζόμαστε και καλά αντανακλαστικά για να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να τις κάνουμε έγκαιρα. Δραστηριοποιούμαστε πράγματι σε μία απαιτητική αγορά που μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς. Βιώνουμε, θα έλεγα, ένα διαρκές brand affair. Από τη μία πλευρά, η κάθε λογής προκλήσεις. Ψηφιακές πλατφόρμες, νέες οδηγίες, φορολογικές επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές και από την άλλη, οι συμμαχικές δυνάμεις. Η ισχυρότερη εκ των οποίων είναι η ορίμαση της ασφαλιστικής ιδέας στα μυαλά των Ελλήνων. Αυτή την ορίμαση που όλοι μας στα φυσικά δίκτυα θέλουμε να τη δούμε να αποτυπώνεται σε πρόσθετα ασφάλιστρα, εμείς στην Τζινεράλη θέλουμε να σας πείσουμε να την αξιοποιήσετε μαζί μας. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κατακτήσουμε την προτίμησή σας. Θα ήθελα εκ μέρους όλων των συναδέλφων μας, αυτοί που πλαισιώνουν το τραπέζι για σας, αλλά και οι 255 που στηρίζουν καθημερινά το έργο σας, να σας μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς είσαστε ο λόγος που βρισκόμαστε εμείς μεταξύ των 6 πρώτων εταιριών της αγοράς. Με τη δική σας σκληρή δουλειά και τη δική μας ελπίζουμε υποστήριξη, βρισκόμαστε κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά σε κορυφές και μεταξύ των ανταγωνιστών μας μπορούμε να είμαστε κι εμείς μία από τις πρώτες σας προτιμήσεις. Η δική μας δέσμευση ότι θα προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε, να βελτιώνουμε τα συστήματά μας, τις υπηρεσίες μας, για να μπορούμε να στηρίξουμε το δικό σας έργο. Αυτό από μένα σήμερα. Χρειαστεί, θα σου πληρώσουμε τη ζημιά στο αυτοκίνητό σου, θα σου φτιάξουμε το σπίτι σου αν σπάσουν οι σωλήνες ή θα πληρώσουμε το νοσοκομείο σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτό είναι, εκτός από τη δυσκολία του, κρύβει και έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κρύβει έναν κίνδυνο ότι ο πελάτης συνδέει την εταιρεία και εσάς με τη δύσκολη στιγμή και μας βλέπει όλους σαν ένα πολύ μεγάλο πορτοφόλι που το πορτοφόλι ανοίγει και απλώς πληρώνει. Είναι αυτός που πληρώνει. Η πολιτική μας και αυτό που είπε ο κύριος Δημητρίου πριν είναι ότι δεν πρέπει αυτό να γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να βρούμε τρόπους, εδώ πέρα παρένθεση, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να είμαστε συνέχεια κοντά στον πελάτη, να είμαστε συνέχεια δίπλα του, να βοηθάμε στην πρόληψη, να βοηθάμε στο πώς συμπεριφερόμαστε τη στιγμή της ζημιάς, να τον βοηθήσουμε στη ζημιά, όχι απλώς να πληρώσουμε τη ζημιά. Άρα τα νέα προϊόντα είναι προσαρμοσμένα και στις νέες ανάγκες και στις επιφυλάξεις και στο ότι μπορεί ο πελάτης πια να είναι ακόμη πιο κρατημένος. Να είναι πιο κρατημένος και η προσπάθειά μας είναι να είμαστε συνέχεια στο μυαλό του. Να αισθάνεται ο πελάτης, είναι αυτό που λέμε τώρα, δυστυχώς δεν μπορώ να το μεταφράσω, ελληνικά είναι λίγο δύσκολο. Η πολιτική μας λέει lifetime partner, ότι έχει δίπλα του ένα συνεργάτη που είναι για μια ζωή. Το My Tzinerali που έδειξε και πριν ο μιλητής, το My Drive, συγγνώμη, που έδειξε και πριν ο μιλητής, είναι ακριβώς αυτή η λογική. Η λογική μας δεν είναι να μαζέψουμε στοιχεία του πελάτη.
Η λογική μας είναι ότι ο πελάτης να μπορεί να έχει την Generali στο κινητό του, το κινητό που μας έχει γίνει δεύτερη φύση, είναι η καθημερινότητά μας, έχει την Generali στο κινητό του, η Generali του δίνει συμβουλές τι κάνει καλά, τι δεν κάνει καλά, και στο τέλος της ημέρας εμείς ερχόμαστε και επιβραβεύουμε. Άρα βοηθάμε και στην πρόληψη, αλλά βοηθάμε και στη λογική της δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι είμαι καλός, άρα κερδίζω ασφάλιστρα και μπορώ και να μειώσω τα ασφάλιστρά μου κατά 30%. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η στρατηγική μας. Άρα λοιπόν η στρατηγική της Generali είναι πώς εσείς θα μπορέσετε να αποκτήσετε αυτή την τεχνολογία που θα μπορέσετε να κάνετε μεγαλύτερη διείσδυση στο ασφαλιστικό κοινό που υπάρχει έξω. Δεν μας ονομάζει το direct, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ειλικρινά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να μπορέσετε εσείς να πάρετε αυτή την τεχνολογία, να την υιοθετήσετε, να εξοικειωθείτε με αυτή την τεχνολογία και να πάμε στην επόμενη μέρα. Αν το κάνουμε αυτό, έχω την αίσθηση και νομίζω δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι και πεποίθηση ότι θα πρέπει να βλέπουμε διαφορετικά νούμερα να αρχίσουν να δημιουργούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.